Το σκανδαλοπάτσι, πέρα από τους κλειδονισμούς που προκάλεσε και προκαλεί στην κυβέρνηση, έδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταληφθεί από πασόκους, αφού επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν υπηρετήσει 10 υπουργοί προερχόμενοι από το χώρο του Πασόκ. Και αναφέρουμε τον Ανδρέα Πάτσι, γιατί και αυτός προέρχεται από το χώρο του Πασόκ. Στο κυβερνητικό σχήμα της Νέας Δημοκρατίας υπηρέτησαν ή υπηρετούν 10 πρώην πασόκοι σε υπουργικές θέσεις και είναι στο στόχαστρο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που προέρχονται απευθείας από τα σπλάχνα της και απορούν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλίωσε σε τέτοιο βαθμό την πολιτική φυσιογνωμία του κόμματος. Οι πρώην πασόκοι είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη της Ελλάδας, μέχρι να αναλάβει την υπουργική θέση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν γνωστός ως μεγαλοπασόκος που θύτευσε σε πολλές θέσεις κατά τη διάρκεια της πράσινης παντοκρατορίας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, θύτευσε στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης επί Πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου, παρέχοντας συμβουλές σε θέματα δημοσίας διοίκησης. Η Λίνα Μενδώνη, η Υπουργός Πολιτισμού, ήταν μέλος του ΚΙΝΑΕ μέχρι λίγο πριν την υπουργοποίησή της. Διατέλεσε Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού επί κυβερνήσεων Σιμίτη, Παπανδρέου και Σαμαρά. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το 2012 στο 9ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εκλέχθηκε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και το 2014 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελιά. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών και νυν Προστασίας του Πολίτη, ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή από την ΚΝΕ και συνέχισε ως Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Θεοχάρης, ο Υπουργός Τουρισμού, πέρα από τη θητεία του ως βουλευτής του Ποταμιού, είχε διάφορων ειδών περάσματα από αυτό που λέμε ευρύ ΠΑΣΟΚ. Το 2016 συνέπραξε με τον πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ Αλέκο Παπαδόπουλο τη δημιουργία της Δημοκρατικής Ευθύνης, από την οποία αποχώρησε επεισοδιακά μερικούς μήνες αργότερα. Ο Άκης Κέρτσος, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό για θέματα συντονισμού του κυβερνητικού έργου, πέρασε από το ΠΑΣΟΚ ως στενός συνεργάτης του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και κατέληξε να γίνει διευθυντής του ΣΕΒ. Ο Θόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό στον Υπουργό Επικρατείας, διατέλεσε ειδικό σύμβουλος του Γιάννη Ραγκούση στο Υπουργείο Εσωτερικών για τον Καλλικράτη. Ο Παναγιώτης Τσακλόγλου, ο υφυπουργός Εργασίας για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, έχει περάσει από το λεγόμενο κύκλο ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλου, ενώ της παρήχε τις επιστημονικές γνώσεις του στις κυβερνήσεις Σιμίτη, Παπανδρέου Παπαδήμου και Σαμαρά Βενιζέλου. Η Αριστοτέλη Απελώνη, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτέλη Απελώνη, θεωρείται πρώην ΠΑΣΟΚ από ανθρώπους στη Νέα Δημοκρατία που δεν χάρηκαν με την εμπιστοσύνη που της έδειξε ο Πρωθυπουργός. Και τέλος η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία δεν έγινε υπουργός αλλά υπήρξε μεγάλος τέλεχος του εξυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη, με θητείες σε υπουργεία και υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και στη συνέχεια.